κύριε Τζαγκάρη, καλή εβδομάδα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα και από μένα. Εκτός λοιπόν από την πρόοδο στην Ιρλανδία, οι Υπουργοί Οικονομικών αναμένεται να συζητήσουν και τις εξελίξεις στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Κύπρο, οι οποίες χρηματοδοτούνται επίσης από δάνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτό το Eurogroup, κύριε Τσαγκάρη? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μπερδεμένες οι γνώμες. Υπάρχουν σημεία που συμφωνούν και που διαφωνούν καταρχήν σε ό,τι αφορά την επίλυση του προβλήματος και η Τροϊκανή αναμεταξύ τους, δηλαδή αυτό το ετερόκλητο σχήμα που περιλαμβάνει την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που θυμίζουμε στους ακροατές μας και τηλεθεατές μας ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν και παραμένει ένας μηχανισμός πτώχευσης και όχι ένας μηχανισμός αλληλεγγύης, όπως υποτίθεται ότι είναι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν αντιφάσεις μεγάλες. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εμφανίζεται με διάφορες εισηγήσεις. Σήμερα είδε το φως δημοσιότητας σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρόβλημα. Μια ιδέα για κούρεμα των καταθέσεων κατά 10%. Προχτές το Δούνου του μιλούσε για κούρεμα του χρέους 50. Τουλάχιστον 50%, τα οποία είναι δύο αντιφατικές έννοιες, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και ο κύριος Άσμουσεν, ο προαλληφόμενος και υπουργός οικονομικών της Γερμανίας, είπε ότι τα λέτε αυτά με τα λεφτά των άλλων, εννοώντας ότι δεν θέλουν να χάσουν ούτε ένα ευρώ αυτοί ως δανειστές, οι Γερμανοί δηλαδή και οι άλλοι φίλοι που μας βοηθούν. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα σαφές σχέδιο για την οριστική επίλυση των προβλημάτων. Τώρα, το γεγονός της Ιρλανδίας είναι λίγο ιδιομορφό. Πώς κατάφερε η Ιρλανδία, κύριε Τσαγκάρη? Κοιτάξτε, και είναι η πρώτη που θα κάνει την μεγάλη έξοδο. Η Ιρλανδία, καταρχήν αφήστε να την κάνει πρώτα. Η Ιρλανδία, να θυμίσουμε ότι είναι μια χώρα η οποία είχε ένα πολύ ειδικό πρόβλημα. Είναι μια χώρα του Βορρά, έχει ένα άριστα δομημένο δημόσιο τομέα και λειτουργικό και αποτελεσματικό. Ως κράτος λοιπόν είχε μηδέν προβλήματα. Της προέκυψε το θέμα σε συνέχεια της κρίσης του Αμερικάνικου Τραπεζικού Συστήματος του 2008 και τα απόνερα αυτής της αγοράς των τοξικών παραγόγων ήταν αυτά τα οποία γονάτισαν τον υπερβολικά μεγάλο τραπεζικό τομέα. Δηλαδή η Ιρλανδία ήταν κάτι από Κύπρο, είχε στήσει μια βιομηχανία παγκόσμια σε ό,τι αφορά το τραπεζικό σύστημα και το σύστημα των offshore εταιριών των λεγόμενων. Ναι. Επομένως το πρόβλημά της θεραπεύθηκε, διότι είχε μόνο αυτό το πρόβλημα να επιλύσει, μέσα από επιλογές βέβαια που μακράν απέχουν των αντίστοιχων που επιλέξαμε εμείς εδώ στην ελληνική επικράτεια και για το τραπεζικό σύστημα, θεωρώντας ότι είναι άλλα. Επομένως, η ρευστότητα που παρασχέθηκε στην Ιρλανδία σε συνδυασμό με τις αποφάσεις των Ιρλανδών ήταν μια διαδικασία πολύ πιο εύκολη για να βγει η χώρα αυτή από την κρίση. Ναι. Στην Ελλάδα, κύριε Τσακάρη, ο απλός πολίτης, ακούγοντας και βλέποντας αυτά, θα πει: και αυτά γιατί δεν γίνονται στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, υπάρχουν και πολιτικές... Ο τρόπος δηλαδή, γιατί δεν χρησιμοποιεί... Υπάρχουν και πολιτικές επιλογές, όπως έχουμε πει χιλιάδες φορές. Στην Ελλάδα έγινε μια διαχείριση χρέους με ένα συγκεκριμένο τρόπο, που όπως επισημαίνουν ο διεθνής τύπος, η Wall Street Journal προχθές μάλιστα, αλλά και μεγάλοι επενδυτές, βλέπε George Soros, η διαχείριση του χρέους έγινε με τρόπο που να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ξένων δανειστών και όχι των Ελλήνων πολιτών. Mm-hmm. Έγινε μια άθλια διαχείριση στην ελληνική χρεοκοπία, όπως έχει επισημάνει χαρακτηριστικά ο νομπελίστας συνάδελφός μου, ο κύριος Κρούγκμαν, με αποτέλεσμα 4 χρόνια μετά η χώρα να παραμένει στην ύφεση, και το χειρότερο είναι να επιδιώκουμε μέσα από τέτοιες πολιτικές λιτότητες να περάσει στην ανάπτυξη, δηλαδή πράγμα αδύνατο. Πάντως, να σας πω και μία είδηση που τώρα πριν από λίγο βγήκε. Το πρακτορείο Bloomberg επισημαίνει ο Σαμαράς περνά στην επίθεση. Είναι ο μόνος δρόμος τόσο που στο έχει. Εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, επιδιώκοντας μοχλό, καθώς το επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης επιστρέφει στην χώρα από την οποία ξεκίνησε, παίρνοντας μέτρα εναντίον ενός εθνικιστικού κόμματος που συνδέεται με μία δολοφονία
και δηλώνοντας στην Ευρώπη ότι η πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού είναι καλύτερη του στόχου. Ο Αντώνης Σαμαράς θέλει περισσότερη βοήθεια για μια χώρα που ήδη έχει λάβει 240 δισεκατομμύρια ευρώ σε δεσμεύσεις. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή ότι θέλει περισσότερη βοήθεια? Ναι, προσπαθεί να αγοράσει πολιτικό χρόνο ο Πρωθυπουργός, νομίζω. Τι είναι αυτό δηλαδή που λέει το Bloomberg και δεν ξέρουμε εμείς, ίσως ξέρουμε εμείς και δεν το λέμε? Θέλει περισσότερη βοήθεια, πάμε δηλαδή σε νέο πακέτο, ας πούμε? Κοιτάξτε, θέλει βοήθεια στα δημοσιονομικά μεγέθη, τα οποία δεν έχουν μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα τα οποία είχαν φανταστεί ορισμένοι. Μην ξεχνάτε 3 διαδοχικά success story, ναι, τα οποία προσπάθησαν να τα επικοινωνήσουν και τελικά έμειναν με την επικοινωνία, διότι δεν επαληθεύτηκαν από πουθενά. Ούτε ακόμα, αν θέλετε, και το πρωτογενές πλεώνασμα ήταν στα επίπεδα που αρχικά ανακοινώθηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο. Ο Πρωθυπουργός πιστεύω ότι προσπαθεί να πολιτικοποιήσει το οικονομικό πρόβλημα της χώρας, δείχνοντας από τη μια τις προσπάθειες που έχει κάνει ο ίδιος μέχρι σήμερα και από την άλλη την απειλή που υπάρχει για κοινωνικές εκτροπές, είτε για άνοδο, περίεργη άνοδο στα ποσοστά κομμάτων, τα οποία κινούνται στο περιθώριο αυτού που περιγράφουμε ελληνικό σύνταγμα, συνταγματική λειτουργία, ορθόδοξο, εν πάση περιπτώσει, δημοκρατικό κόμμα. Αυτό νομίζω ότι είναι το πλαίσιο των προσπαθειών του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, αυτό λέει και το Bloomberg, πολιτικά, κύριε Τσακάρη. Ακριβώς, ζητάμε πολιτική διαδικασία να αποσπάσει οικονομικές ανοχές. Αυτό, και αυτό όμως που προσπαθεί να κάνει ο Πρωθυπουργός, και προφανώς όλοι ευχόμαστε να το πετύχει, δείχνει ότι τα οικονομικά μεγέθη δεν είναι αυτά που προσπάθησαν ορισμένοι να περιγράψουν για να ευνοήσουν τα γένια τους. Ή για να μας πούν ότι επιτυχώς διαχειρίστηκαν το μεσοδιάστημα από τις προηγούμενες εκλογές μέχρι σήμερα. Λοιπόν, είναι άλλο να λέμε ότι η κυβέρνηση κάνει μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια, είναι άλλο να λέμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει σηκώσει τα μανίκια και τη μια τον είδαμε στην Κίνα, την άλλη στην Αμερική, σε όλα τα φόρα προσπαθεί να πανέβει, προσπαθεί με προσωπικές επαφές να κινητοποιήσει επενδυτές. Αυτό το δεχόμαστε, το καταλαβαίνουμε. Το βλέπουμε. Εσείς πιστεύετε μέχρι ότι πετύχαμε είναι μια μεγάλη απόσταση. Ότι το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα, κύριε Τσαγκάρη, γιατί το Bloomberg λέει ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να στηριχτεί σε 2 πλεονεκτήματα που έλειπαν από τους προκατόχους του στη διάρκεια της κρίσης. Περιμένει δηλαδή, λέει το Bloomberg, πρωτογενές πλεώνασμα το 2013, έναν χρόνο πριν από τον στόχο, και προβλέπει οικονομική ανάπτυξη το 2014 για πρώτη φορά από το 2007. Δηλαδή, περιμένει το 2014 από την αρχή του 2014, στο τέλος του 2014, ή θα φτάσουμε στο 2015 και θα περιμένουμε τον προϋπολογισμό, τους υπολογισμούς για το 2014, το 2015. Η ερώτησή σας είναι πολύ έξυπνη και πολύ πονηρή ταυτόχρονα. Εγώ δεν θα πέσω σε αυτή την παγίδα, διότι θα σας θυμίσω ότι ο κύριος Τουνάρας προέβλεπε ανάπτυξη το δεύτερο εξάμηνο του 2013 και ο κύριος Προβόπουλος το πρώτο εξάμηνο του 2014. Προχθές ήδη αποκαλύφθηκε ότι τα σενάρια της BlackRock εξετάζουν δυσμενές σενάριο για την Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2016. Επομένως, το να παίζουμε με τα τρίμηνα σε μια χώρα στην οποία υπολειτουργούν ακόμη, αν θέλετε, και οι μηχανισμοί καταγραφής των μεγεθών, δεν είναι ό,τι πιο έξυπνο. Όχι, πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει να πετύχει κάτι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτό που κάνει σήμερα είναι σημαντικό, αλλά είναι η αναγκαία συνθήκη. Η ικανή συνθήκη η οποία του χρειάζεται να κάνει είναι μια ενεργώς διαχείριση του ελληνικού προβλήματος. Χρειάζεται πλέον άλλο πολιτικο-οικονομικό management, χρειάζεται άλλο, κατά την ταπεινή μου άποψη, άλλου χαρακτήρα οικονομικό επιτελείο στην κυβέρνηση, χρειάζεται πολιτικο-οικονομική διαχείριση του προβλήματος. Η Ελλάδα στην Ευρώπη των δύο επιπέδων που έχει διαμορφωθεί δεν μπορεί να σταθεί σε καμία περίπτωση. Πρέπει να μας υιοθετήσουν οι Ευρωπαίοι στα πλαίσια της απόφασής τους για το δεύτερο μνημόνιο, να δώσουν γερμανικές προδιαγραφές στην Ελλάδα, αυστριακές προδιαγραφές στην Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει προδιαγραφές Βορείου Ευρώπης που σήμερα δεν υπάρχουν, να σταματήσει η άγρια φορολόγηση και να δοθεί ο χρόνος, ο πολιτικός και διοικητικός χρόνος, να μπορέσει η Ελλάδα να συγκλίνει με τις σοβαρές χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Εμείς πουθενά σε κανένα μνημόνιο μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει ποιοτικά χαρακτηριστικά
πουθενά δεν έχουμε δει να αλλάζει λίγο η Ελλάδα στη λειτουργία της. Το μόνο που έχουμε δει είναι οριζόντιες περικοπές μισθών, εισοδημάτων και αυξήσεις φόρων με στόχο μία ταμειολογιστική προσέγγιση με τους δανειστές. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσαγκάρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.